Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ την φιλόξενη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που μας προσέφερε αυτό το χώρο σήμερα να βρεθούμε μαζί και να ανταλλάξουμε απόψεις. Ευχαριστώ τους οργανωτές που με ρύμνησαν για να μας δώσουν την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί και να μιλήσουμε. Ευχαριστώ εσάς όλους που ήρθατε να μας πείτε και να σας πούμε. Στην εισαγωγή μου θα είμαι πολύ σύντομος και πολύ επικεντρωμένος στα θέματα που μας αφορούν. Ένα μήνυμα για όλους και ειδικά για τους κυρίους που προέρχονται από το Υπουργείο Τουρισμού. Το 2017 θα δημοσιευθεί μια εργασία η οποία αναφέρεται στην Αθήνα μας. Η εργασία αυτή είναι διεπιστημονική δουλειά. Η ομάδα που την εκπονεί, που την εκπώνησε, είναι άνθρωποι ειδικοί στον τουρισμό και ειδικοί στην πληροφορική. Προς επίρρωση όσων ο συνάδελφος που πήρε το λόγο μας περιέγραψε τις προσπάθειες του Υπουργείου Τουρισμού να σταθεί όρθιο και να προχωρήσει μπροστά. Σε αυτή την εργασία, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι αυτά τα χρόνια της κρίσης στη χώρα μας, από το 9 μέχρι σήμερα, στα μάτια του πολίτη του κόσμου, στα μάτια του τουρίστα που έχει έρθει στην Ελλάδα ή θέλει να έρθει στην Ελλάδα, το brand name Αθήνα είναι ακλόνητο. Αποδεικνύεται μέσα από δεδομένα του TripAdvisor, και όσοι από εμάς έχουν μια ευαισθητοποίηση στα μέσα ξέρουν πολύ καλά τι είναι TripAdvisor, αποδεικνύεται ότι το brand name, το destination image, που λένε οι άνθρωποι του τουριστικού management της Αθήνας, είναι ακλόνητο. Ο Δήμαρχος της Αθήνας έχει σήμερα στα χέρια του ένα από τα ισχυρότερα brand names που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία ως τουριστικοί προορισμοί. Για να το αποδείξουμε αυτό, χρειαστήκαμε παραδοσιακά εργαλεία, open source intelligence, coding, crawlers, προγράμματα σε Python, στατιστική, αλλά και κάτι άλλο ακόμη. Απευθείας, τι λένε οι άνθρωποι που επισκέφθηκαν την Ελλάδα και πώς το εκφράζουν μέσα από ένα μέσω κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνεται κυρίως όσους ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα, το TripAdvisor. Ένα δεύτερο σχόλιο. Το 1983, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Θοδωρή, θυμάσαι, Θοδωρής ο Καρίνος και εγώ, νεότερη τότε, αρκετά χρόνια, 2016-1983, ζήσαμε ένα όνειρο. Ως μεταπτυχιακοί, ως φοιτητές της πληροφορικής, είδαμε ένα θαύμα που ονομαζόταν personal computer. 30 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά, το 2003, δημοσιεύεται από έναν έγκριτο παγκόσμιο οργανισμό, Elsevier, ένα βιβλίο που επιγράφεται Secure Electronic Voting. Είναι το πρώτο βιβλίο που κυκλοφορεί και έχει αυτόν τον τίτλο. Κάποιοι Έλληνες γράφουν σε αυτό, ένας Έλληνας το υπογράφει ως editor και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Κάποια μέρα, λέει, σε κάποια μεγάλη χώρα του κόσμου, το ποιος θα επιλεγεί θα το αποφασίσει ένα electronic voting σύστημα ή για την ακρίβεια, αυτός που θα μπορεί να ελέγξει ένα τέτοιο σύστημα. Χθες, κυρίες και κύριοι, πρώτο πράγμα στο CNN που έβλεπα με το smartphone μου, ήταν μια τοποθέτηση του πλανητάρχη, επιτρέψτε μου, σε εισαγωγικά, που λέει ότι κάποιοι άλλοι που στέκονται απέναντί του παρενέβησαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στις εκλογές για τον καινούριο πλανητάρχη σε αυτή τη μεγάλη χώρα, επηρεάζοντας, ισχυριζόμενος ο πρόεδρος Ομπάμα, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα, και αυτό, λέει, δεν το λέμε εμείς στο Δημοκρατικό Κόμμα, δεν το λέει ο Τζον Ποντέστα, ο επικεφαλής της campaign της Κλίντον και επιφανέστατος συνάδελφος ερευνητής και ακαδημαϊκός. Μας το λέει και η CIA. Το 2003 γράφτηκε το βιβλίο, το 2016 επιβεβαιώθηκε η ταπεινότητα του ομιλούντος όταν το υπέγραφε ως ο editor του βιβλίου, κάνοντας αυτή την πρόβλεψη. Ποτέ δεν είναι αργά. Απλώς, ξέρετε,
ο πιο συνηθισμένος και συνάμα ο πιο ανόητος τρόπος για να μαθαίνει κανένας είναι από τα λάθη του. Νομίζω σε πολλά μέρη του κόσμου αυτό έχει αναχθεί σε κυρίαρχη αντίληψη. Περιμένουμε να πάθουμε για να μάθουμε. Σήμερα σε αυτή τη συζήτηση, εδώ μαζί με τρεις συναδέλφους, επιστήμονες, ειδικούς, τους οποίους παρακαλώ να αφουγκραστείτε κι εσείς, όπως θα σπεύσω να κάνω κι εγώ, μιλάμε για θέματα ουσίας. Δεν μιλάμε τι μπορεί να γίνει. Αυτά τα οποία πριν από λίγα λεπτά ανέφερε ο κύριος Σιώμος, πριν από 20 χρόνια θα προκαλούσαν το σχόλιο «Λέτε να γίνει αυτό στο μέλλον». Πριν από 10 χρόνια θα προκαλούσαν το σχόλιο «Δεν αποκλείεται». Τώρα τίποτα από αυτά δεν προκαλείται. Λέμε «Ναι, και αφού θα γίνει, πώς θα το αντιμετωπίσουμε». Δεν είναι τυχαίο που αυτά τα λόγια δεν ακούγονται μόνο από εισαγωγικά μελλοντολόγους, τι σημαίνει αυτό, ξέρω εγώ, αλλά ακούγονται και από ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές επιστήμες. Όχι μόνο από ανθρώπους που βλέπουμε, όπως οι πληροφορικοί που υπηρετώ, να γεννιούνται. Τα βλέπουμε και μερικές φορές, τα αντιμετωπίζουμε, πασχίζουμε να σταθούμε απέναντί τους, να τα εμποδίσουμε, να τα σταματήσουμε, να τα αποτρέψουμε, να τα ανατρέψουμε, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι ζουν τον άνθρωπο. Και τον ζουν στην πιο βαθιά του έκφραση, στις αδυναμίες του, στους εθισμούς του και τους ανθρώπους εκείνους που είναι πιο ευπαθείς, πιο ευαίσθητοι, πιο ευάλωτοι, στα παιδιά και στους εφήβους. Σήμερα σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση που έχω την τύχη να συντονίζω, έχω μαζί μου ανθρώπους που τους έχω ξανακούσει, τους έχω ξαναδεί και με τον Θοδωρή τον Καρούνο που έχουμε ζήσει μαζί στα ίδια ακαδημαϊκά έδρανα στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 80. Ο Θοδωρής ο Καρούνος, αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, γνωστός στο χώρο, ενεργός, με άποψη, με εμπειρία, με παρουσία, έγκυρη, θα τοποθετηθεί σε ένα θέμα που ο ίδιος λέει ότι είναι το σύγχρονο κράτος και η ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κοσκινάς έρχεται από έναν άλλο χώρο, από μια άλλη ακαδημαϊκή μήτρα, από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πάντιου Πανεπιστημίου, γιατί, όπως είπε και ο κύριος Σιώμος, εδώ χρειαζόμαστε όλοι. Κανένας δεν περισσεύει. Ένας αν λείψει, το παζλ καταλύεται. Ο κ. Κοσκινάς θα μιλήσει για τον δυνητικό πολίτη ως αντίφαση. Με γοητεύει και το δυνητικός και η αντίφαση. Ο κ. Χαράλαμπος Τσέκερης, εκπρόσωπος μιας γενιάς την οποία την μεγαλώσαμε και για την οποία είμαστε περήφανοι να βλέπουμε ότι στέκεται δίπλα, όχι που στέκεται σήμερα, όχι απέναντι, αλλά δίπλα μας, από το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Κοινωνίας Ακαδημίας Αθηνών, θα πει πόσο εφικτή είναι μια δημοκρατική ψηφιακή κοινωνία. Τετριμένο να πει κανένας πόσο ελκυστικό είναι να μιλήσει κάποιος για μια δημοκρατική ψηφιακή κοινωνία, για μια κοινωνία η οποία ενδεχομένως αποτελεί ή μήπως όχι ένα παραπροϊόν ή μήπως το κύριο προϊόν ενός μοντέλου καπιταλιστικής ανάπτυξης που επικρατεί και επιβάλλεται. Μήπως η αντίφαση είναι εκκατασκευής ή μήπως αυτός είναι ο στόχος και δεν είναι η αντίφαση. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ακούσω τους συναδέλφους μου. Θα δώσω το λόγο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρώτα στον κύριο Καρούνο. Θόδωρε, πες μας αυτά που ξέρεις και που πρέπει και εμείς να μάθουμε one way or another.